Πριν ξεκινήσω, να σας πω ότι είμαι χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ. Έχω βρεθεί σε άλλες δύο εκδηλώσεις ομίλων και πραγματικά αυτή η πολύ όμορφη εικόνα που έχετε είναι σε κάτι να θες να ξαναπας. Και είδα σήμερα εδώ, που δεν το φανταζόμουν, πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς από διάφορες περιοχές, κυρίως από το Περιστέρι, και ένιωσα ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σε ένα χώρο που ήξερα μόνο την πρόεδρο και διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλοί φίλοι ανάμεσά σας. Θέλω λοιπόν καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τον Ρωταρανό Όμιλο Περιστερίου Ανθρώπολης και όλους τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ, να απευθύνομαι σε μια κοινότητα δραστήριων, ευαισθητοποιημένων ενεργών πολιτών. Το θέμα αυτής της ομιλίας αφορά τη νέα γενιά και τον ρόλο της στην ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες κρίσεις. Την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας διαδέχθηκε η πανδημία. Και σήμερα έχουμε μπροστά μας τις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις ενός πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Έχουμε μπροστά μας μια σοβαρή ενεργειακή κρίση για την εκτόξευση του πληθωρισμού. Με τις ανακοινήσεις να συσβλήγουν το εισόδημα και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Να δοκιμάζουν για μια ακόμη φορά τις αντοχές των επιχειρήσεων. Μέσα από αυτό το περιβάλλον είναι επιτακτική ανάγκη για γενναία πολιτική απόκριση σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο πολιτικής με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης και την προστασία των πλέον ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα όμως, με τη διαχείριση των προκλήσεων του σήμερα, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την επαρκή της οικονομίας μας την επόμενη μέρα. Οφείλουμε να βάλουμε τα θεμέλια για την οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα επιτρέπει όχι μόνο ταχύρυθμη, αλλά και περισσότερο αρκετική, βιώσιμη και συνεκτική ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που απαντά στις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες σύγχρονης εποχής. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του Ταμείου αυτού η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ποδήλια ύψους άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να γίνουν η μαγιά για την αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος. Μπορούν να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις για να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης. Για να ενισχυθεί η παραγωγική βάση και οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Για να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και των επιχειρήσεων. Για να στηριχθεί η πράσινη μετάβαση, για να ενισχυθεί η καινοτομία και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, δεν θα είναι αυτόματη. Για να αξιοποιήσουμε σωστά τους χώρους που διατίθεται, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και ειδικότερα οι μικρομεσαίες θα έχουν πρόσβαση στις αναπτυξιακές δράσεις της νέας περίοδου. Πρέπει να δημιουργήσουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ενημέρωσης, καθοδήγησης και υποστήριξης. Πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε εργαλεία και λύσεις χρηματοδότησης. Και βεβαίως, πρέπει να συνεχιστούν οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση νομοθετικών πλαισίων, επιτάξεις διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης. Πρέπει όμως να επισημάνουμε το αυτονόητο. Κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να έχει, δεν μπορεί παρά μην έχει στο επίκεντρό της τους νέους ανθρώπους. Η βασική ελπίδα ενός έθνους στηρίζεται στη σωστή εκπαίδευση της νεολαίας του, έλεγε διακεκριμένος Ολλανδός ανθρωπιστής και θεολόγος, Διζεντέριος Έρασμος. Άρα αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι το πώς θα πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση ελληνικής νεολαίας. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο βασικός στόχος, προτεραιότητα είναι να αντιμετωπιστεί η κατά πολλούς μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον της πατρίδας μας, που δεν είναι άλλη από το δημογραφικό, η διαρκή συρρήκνωση και η γύρα του πληθυσμού. Κυρίες και κύριοι, από το 2011 ο πληθυσμός της χώρας μας έχει αρχίσει να μειώνεται. Το ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων είναι πλέον αρνητικό. Και αρνητικό έχει γίνει και το μεταναστευτικό ισοζύγιο, καθώς πολλοί Έλληνες έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια από τη χώρα.
Η Ελλάδα φθήνει. Και δεν φθήνει μόνο ως έτος, αλλά και ως οικονομία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε σταθερή ανάπτυξη, αν δεν έχουμε σταθερή αύξηση των οικονομικά ενεργών πολιτών. Όσο λιγοστεύει ο πληθυσμός μας, θα λιγοστεύουν και οι προοπτικές της χώρας. Το μέλλον της χώρας εξαρτάται από τους νέους ανθρώπους. Εξαρτάται από τη σημερινή νέα γενιά. Μια γενιά που κινδυνεύουμε να χάσουμε. Μια γενιά που μεγάλωσε ανάμεσα σε ανεπάρκειες κρίσεις. Οικονομική κρίση, μεταναστευτικό, πανδημία. Που σήμερα βιώνει τις επιπτώσεις μιας πολεμικής σύγκρουσης στην Ευρώπη. Την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Όπως δείχνουν σχετικές έρευνες, η μεγαλύτερη ανησυχία των νέων είναι σήμερα η πορεία της οικονομίας. Για τη συντηρητική τους πλειονότητα, το σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη ευκαιριών και η ανεργία, που παρά τη μείωσή της ανακολουθεί να ξεπερνά το 28% στους νέους. Πρόβλημα πέρα από την ανεργία είναι οι χαμηλές αποδοχές. Πρόβλημα είναι η καθημερινή αναμέτρηση με τη φτώχεια, γιατί το εισόδημα πολλών νέων δεν αρκεί να καλύψει ούτε βασικές πλέον ανάγκες, δηλαδή τη στέγη, την τροφή και την υγεία. Πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα και το αίσθημα ανασφάλειας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, περίπου 7 στους 10 νέους δηλώνουν πως αναμεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Ανέβησε η δουλειά με καλύτερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες. Για πολλούς από αυτούς η πηγή δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά ανάγκης. Δεν είναι μόνο οι επιστήμονες και τα στελέχη υψηλών προσόντων που εγκαταλείπουν τη χώρα. Είναι και οι νέοι που θέλουν μέσα από τη δουλειά τους να είναι στοιχειωδώς ανεξάρτητοι. Να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση χωρίς να πρέπει να στηρίζονται μια ζωή στη βοήθεια των γονιών τους. Να μπορούν να κάνουν σχέδια και στα διαδρομία στη δουλειά τους. Να μπορούν να το επιλέξουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Γι' αυτό φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα. Και θα συνεχίσουν να φεύγουν αν δεν κάνουμε κάτι άμεσα. Όσο οι συνθήκες στην Ελλάδα δεν αλλάζουν, στην πραγματικότητα και όχι στα λόγια, το brain gain θα μείνει ένα κοινό σύνθημα που θα αφορά όλο και λιγότερους. Το τι πρέπει να αλλάξει, το γνωρίζουμε. Χρειαζόμαστε μια οικονομία που δημιουργεί περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περιφέρειας. Να επιτρέπει την έξυπνη και βιώσιμη αξιοποίηση των συμπληρωτικών πλεονεκτημάτων. Να αναβαθμίζει και να συνδέει παραδοσιακούς κλάδους όπως είναι η γεωργία, η μεταποίηση και ο τουρισμός. Να δημιουργεί κόμπους και δίκτυα κοινοτομίας με τη συμμετοχή των τοπικών πανεπιστημίων και των φορέων της αγοράς. Να δίνει έτσι στους νέους την ευκαιρία να μείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αγοράς, που παρέχει γνώσεις και εμπόδια με αξία. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να επενδύσουμε περισσότερο στην παιδεία, που είναι και θα παραμείνει το κυριότερο εφαλτήριο για προσωπική και συλλογική ανάπτυξη. Είναι το μόνο μέσο για κοινωνίες ανθρώπων, οι οποίες μπορούν να ορίζουν τη μοίρα τους και τη ζωή τους. Πρέπει να αναβαθμίσουμε ριζικά το περιεχόμενο της τριτοβάθμιας, αλλά και της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα το πλαίσιο για τη μαθητεία και την πρακτική άσκηση. Να επενδύσουμε σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, σε κλάδους και ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά. Χρειαζόμαστε ένα κοινωνικό κράτος που στηρίζει στην πράξη τη δημιουργία οικογένειας. Και αυτό δεν σημαίνει απλώς να παρέχει σκόπια επιδόματα. Ο ρόλος του κράτους είναι να απομακρύνει τα εμπόδια που αποθαρρύνουν τους νέους. Να παρέχει αξιοπρεπείς άδειες μητρότητας και πατρότητας. Να παρέχει σε όλους ποιοτικές δομές και υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά. Να εξασφαλίζει αξιόπιστες υπηρεσίες στην υγεία και την εκπαίδευση. Υπάρχει ωστόσο μια ακόμη πρόκληση όσον αφορά την ενδυνάμωση της νέας γενιάς. Μια πρόκληση που αφορά όλους μας. Και αφορμή και αφορά συγγνώμη και σχέση των νέων με την επιχειρηματικότητα. Σήμερα, η νέα γενιά φαίνεται να δίνει περισσότερη βαρύτητα στην εργασιακή ασφάλεια σε σχέση με το ρίσκο που συνεπάγεται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε πρόσφατη έρευνα της διανέωσης, περισσότεροι από τους μισούς νέους δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν μια δουλειά
που προσφέρει μέτριο μισθό και μικρές προοπτικές εξέλιξης, αλλά είναι σταθερή. Οι περισσότεροι επίσης δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν μια θέση μισθωτής απασχόλησης στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό τομέα από το να ασχοληθούν με τις επιχειρήσεις ή κάποιο ελεύθερο επάγγελμα. Η στάση αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, με δεδομένες τις συνθήκες που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια. Συνθήκες μόνο εύκολες δεν ήταν για την επιχειρηματικότητα. Σε μεγάλο βαθμό όμως, το χαρακτηριστικό αυτό εντοπίζεται διαχρονικά τόσο στην κουλτούρα όσο και στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα ανάγκης, δηλαδή ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω έλλειψης άλλων εμπλεκών εργασίας. Εδώ να σας πω ότι από τις 850.000 επιχειρήσεις στην χώρα μας, οι 450.000 είναι αυτοαπασχολούμενοι. Είναι η επιχείρηση ανάγκης, δηλαδή κάποιος εργαζόμενος του εαυτού του. Σε σχέση με την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, δηλαδή την επιχειρηματικότητα που έχει σκύρινο την αξιοποίηση ευκαιριών που σήμερα παρουσιάζονται πάρα πολλές στη χώρα μας. Αν επιδιώκουμε λοιπόν να μετασχηματιστεί το παραγωγικό μας μοντέλο, πρέπει να εξελιχθεί ταυτόχρονα και η κουλτούρα μας. Πρέπει να φέρουμε τη νέα γενιά πιο κοντά στις αξίες της επιχειρηματικότητας. Την τόλμη, την δημιουργικότητα, την αφοσίωση, την κατάρτιση στόχων. Να αναδείξουμε την επιχειρηματικότητα σε επιλογή που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στην επαγγελματική επιτυχία, αλλά και προσωπική εξέλιξη στην αυτοπραγμάτωση. Αυτή η προσπάθεια σαφώς περνά μέσα από την παιδεία. Περνά όμως και από την κινητοποίηση όλων μας. Εμείς, ως επιχειρηματική κοινότητα, πρέπει να πάμε κοντά στη νέα γενιά. Να πάμε στα πανεπιστήμια. Να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη θερμοκηπίδων σε όλη την Ελλάδα. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των εμποδίων αλλά και των προβληματισμών που αποθαρρύνουν τους νέους από την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Να μοιραστούμε την εμπειρία μας. Να βοηθήσουμε νέες ιδέες να ανθίσουν. Να προβάλλουμε περισσότερο τα επιτυχημένα παραδείγματα και τις ιστορίες ανθρώπων που τόλμησαν να δοκιμαστούν στον επιχειρηματικό στίβο. Να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και λύσεις. Ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αναλαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλίες σε αυτήν την κατεύθυνση και με την ευκαιρία της παρουσίας του Αντιπρόεδρου του Δήμου του Γρέζουνου, η τελευταία μεγάλη πρωτοβουλία που έχουμε πάρει και είναι σημαντική να την πούμε και σε αυτή την εκδήλωση, είναι η δημιουργία e-shop και site για όλες τις επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου, που δίνει τη δυνατότητα να μπουν γρήγορα σε αυτό που ονομάζουμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είναι μια πραγματικά ένα γιγάντιο έργο, γιατί ξέρουμε καλά το 2030 ότι το 70% των πωλήσεων ηλιακικής θα περνά μέσα το ίντερνετ. Και η συμβολή μας σε επιχειρήσεις είναι ακριβώς ότι δίνουμε την ευκαιρία δωρεάν, συνοδεύεται από μια εκπαίδευση ενός χρόνου των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, ώστε να μπορέσουν γρήγορα να μπουν στο επόμενο στάδιο, δηλαδή να έχουν και e-shop και e-site ανάλογα τον κλάδο που βρίσκονται. Είμαστε ακόμη σε επαφή με την πανεπιστημιακή κοινότητα και επενδύουμε στην ανάπτυξη κοινών δράσεων. Και προσωπικά, μετά την αναγόρευσή μου σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δεσμεύομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του μεγάλου στόχου και την αξιοποίηση νέων ανθρώπων στον επιχειρηματικό τομέα. Χρειάζεται ωστόσο και ελπίζουμε ότι υπάρξει ευρύτερη και ουσιαστική κινητοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει ριζικά, σε ένα περιβάλλον που είναι και θα παραμείνει αβέβαιο, με νέες απειλές και κινδύνους, αλλά και νέες δυνατότητες. Σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να σχεδιάσουμε το παρόν και κυρίως το μέλλον του πατρίδος μας. Η Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες που πέρασε και περνά, μπορεί να τα καταφέρει. Μπορεί να διαχειριστεί σωστά τα αναπτυξιακά κονδύλια που της παρέχονται. Για να κερδίσει το στοίχημα του παραγωγικού μετασχηματισμού. Για να αξιοποιήσει καλύτερα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Για να εξασφαλίσει ταχύτερη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η επιτυχία μας αυτής της προσπάθειας θα κρυφτεί από την ενδυνάμωση της νέας γενιάς. Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που πρέπει να χτίσουν την Ελλάδα του αύριο. Είναι ανάγκη να τους δώσουμε την ευκαιρία να το κάνουν. Την ευκαιρία να σταθούν στα πόδια τους. Να μείνουν εδώ. Να πάρουν τη ζωή και το μέλλον τους στα χέρια τους. Να μπορέσουν να κάνουν όνειρα και να τα υλοποιήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.